Μιλάμε για μπέλια, να αναφερθούμε στα μπέλια. Με Μύρο Χιλετζάκη εδώ στο στούντιο, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μπαντζήρη, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για τον αστικό αμπελώνα στη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά. Καλησπέρα από το ηλιόλουστο Ηράκλειο. Άλλες συνθήκες. Τέλεια, τέλεια. Άλλες συνθήκες, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη και συνεφιασμένη. Αλλά χαμογελαστή. Το ίδιο ηλιόλουστο και συνεφιασμένη. Χαμογελαστοί άνθρωποι, όπως εσείς. Λοιπόν. Είμαστε καλά. Ο τρίγος πραγματοποιήθηκε. Ο τρίγος πραγματοποιήθηκε. Τέλη Αυγούστου έγινε ο τρίγος των Λευκών και πριν από μια εβδομάδα έγινε και ο τρίγος των Ερυθρών Ποικιλίων. Των Ερυθρών Ποικιλίων. Τέσσερις ποικιλίες έχει ο αμπελώνας. Παίρνω εγώ τώρα το λόγο. Βέβαια, πάμε. Να τέχει. Τέσσερις ποικιλίες το 2013. Ναι. Με τη βοήθεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου φτιάχτηκε αυτός ο αστικός αμπελώνας. Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Ναι. Αυτός ο αστικός αμπελώνας είναι περίπου δύο στρέμματα. Έχει τέσσερις διγενείς ποικιλίες, δύο λευκές, δύο κόκκινες. Αυτός ο αστικός αμπελώνας έγινε αντιγραφή από άλλους αστικούς αμπελώνες που είναι ανά την Ευρώπη. Και αυτός ο αστικός αμπελώνας, η Κρήτη πάντα, έρχεται πρώτη. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μαντζήρη, είπαμε ο τρίγος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα γιορτινό. Και όταν μιλάμε για ένα αστικό αμπελώνα, τι εννοούμε? Όταν μιλάμε για ένα αστικό αμπελώνα, μιλούμε για μια καλλιέργεια αμπελουργική μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Δηλαδή σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, κάτω από το Καφτατζόγλιο, στην Αγίου Δημητρίου. Εδώ από το 2013, όπως είπατε, έχει αναπτυχθεί και έχει δημιουργηθεί ο αστικός αμπελώνας. Ένα αμπέλι δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μια μορφή εναλλακτικού πρασίνου, θα λέγαμε. Αντί να κάνουμε ένα πάρκο δηλαδή με το χαρακτήρα που συνήθως ξέρουμε, είπαμε να κάνουμε ένα αμπέλι που να συνδέει το πράσινο με την ιστορική διαδρομή της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και την καλλιέργεια του αμπελιού. Στόχος και σκοπός ήταν πολλαπλός, θα λέγαμε, και εκπαιδευτικός, και οικολογικός, και κοινωνικός. Υπάρχει σχεδιασμός για προέκταση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, και αναφέρομαι στην αμπελοκαλλιέργεια. Ισχύει αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη να αναπτυχθεί ο αστικός αμπελώνας και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί ο αστικός που είμαστε τώρα είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ναι. Όπως και άλλες μορφές, τα λέγαμε, εναλλακτικού πρασίνου, όπως η αστική λαχανόκηπη. Δίπλα στο αμπέλι εδώ έχουμε και τον αστικό λαχανόκηπη, που είναι μια πρωτοβουλία της γειτονιάς. Στόχος ήταν η γειτονιά να κατέβει από το μπαλκόνι και να πει εδώ, στον ανοιχτό χώρο. Και η συμμετοχή όντως έχει και ενδιαφέρον, αλλά και είναι και πολύτιμη για μας ό,τι αφορά τη συνεργασία των υπηρεσιών με τους πολίτες. Μάλιστα. Και τη γειτονιά. Διαφύλαξη δηλαδή. Βέβαια, βέβαια, ολοκληρώστε. Ήθελα να σταθώ λίγο στο γεγονός αυτό που είπε και ο κύριος Κιλετζάκης πριν.